Κούρη, λιμονάτα. Πόσο καιρό είχατε να τη δείτε? Πάρα πολύ καιρό, φαντάζομαι. Σε φωτογράφηση όχι, αλλά σε τηλεοπτικά, ναι. Και τηλεοπτικά, και νομίζω ότι από εδώ και πολλά χρόνια. Γυναίκες που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ναι, ζούσε στην Ιταλία, ήταν αλλού η γυναίκα, σε άλλη φάση και σε άλλο mood. Εντελώς διαφορετικό. Οι πρώτες υπογραφές λοιπόν για τον Dancing with the Stars έπεσαν και η πρώτη, σύμφωνα με πληροφορίες που υπέγραψε για να χορέψει στο παρκέ, είναι η Δωροθέα Μερκούρη. Παιδιά, αυτό είναι πολύ δυνατό όνομα. Φωτιά και Λαύρα. Είναι μια γυναίκα, βέβαια, Φωτιά και Λαύρα. Μια γυναίκα η οποία, να πούμε ότι έχει δύο υπέροχα παιδιά, την Ηλέκτρα και τη Γαία. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια? Κούκλες. Είναι 15 η μία της κόρη και 12 η άλλη. Και να πούμε ότι είναι και μια γυναίκα που ακούστηκε πάρα πολύ και συζητήθηκε το γεγονός ότι ήταν για πολλά χρόνια ζευγάρι με τον Μάκη Παντζόπουλο. Και ότι έζησαν ένα θυελώδη έρωτα, πράγμα που, το οποίο πριν δεν το αρνείται. Η Δωροθέα. Πριν την Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί ζήσανε με τον Μάκη Παντζόπουλο στο εξωτερικό πολλά χρόνια σε οι δυο τους, Νέα Υόρκη. Τη σχέση αλήθεια, του Μάκη Παντζόπουλου. Να, ορίστε. Με εδώ την Ελένη Μενεγάκη. Ποιος? Η Δωροθέα Μερκούρη, τηλεφωνικά. Αλήθεια. Και το είχαμε παίξει τότε στο Στάρα. Στην πρωινή Μελέτη. Δηλαδή, ναι. Μετά το χωρισμό τους, είχαν και καλή σχέση. Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μάκη Παντζόπουλο. Ναι, πάει και στην Ελένη Μενεγάκη. Και πήγαινε και διακοπές, συνέχισε να πηγαίνει με την οικογένειά της, διακοπές στην Άνθρακα να τη φιλοξενεί. Βέβαια. Ο Μάκης Παντζόπουλος. Και, είχε, και είχε η αποκάλυψη είχε γίνει, γιατί το ξέραμε, το γνωρίζαμε, αλλά εκεί ήρθε η επιβεβαίωση. Καμία σχέση πάντως, το γούστο του Μάκη με μπερδεύει. Ναι. Από τη Δωροθέα στην Ελλάδα. Εντάξει, όμορφη, μελαχρινή είναι η Δωροθέα, όμορφη, μελαχρινή είναι η Δωροθέα. Και σαν προσωπικότητες διαφορετικές. Και σαν χαρακτήρες, από λίγο την έχω δει τη Δωροθέα. Είναι δύο πολύ ωραίες γυναίκες. Εκρηκτικές. Διαφορετικές. Προσωπικότητες. Και βέβαια να πούμε ότι η Δωροθέα Μερκούρη είχε φέρει και την Μόνικα Μπελούτσι στην Ελλάδα. Καλά, είναι φίλη. Συνεργάστηκε και όταν ήταν πρώτη φορά που είχε φέρει. Είχαν πάει στην Οίκονο μαζί και κάνανε διακοπές. Ναι, 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 στην Πάρο. Ναι, να πάει κοινό να χειροκροτάει τη Δωροθέα Μερκούρη. Τι ωραία που θα είναι. Μπελουτσίζει πάντως η Μερκούρη. Όλα θα γίνουν αυτό το 2018. Κούκλα. Μάλιστα, μακάρι, πολύ ωραίο. Άμα έχει κλείσει όντως, πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν,